Και να ζητήσω συγγνώμη από τα γερμανικά. Το πήρα για το BMW αυτό εδώ. Οπότε όπου με βλέπετε BMW, να κάνετε στην άκρη. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ακόμα βίντεο, το The Upgrade Gym, ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο από τα backstage, από κάποια reviews που κάναμε στα αυτοκίνητα. Όπως θα έχετε δει, είχαμε κάνει το Yaris, έχουμε κάνει το 2000, έχουμε κάνει το Evo, έχουμε κάνει το Golf, έχουμε κάνει το Colt, έχουμε κάνει αρκετά σχετικά car reviews. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα backstage και τι γίνεται γενικά κάθε φορά που είναι να κάνουμε κάποιο βίντεο, γιατί συνήθως κάτι πάντα ή κάτι γίνεται. Στο βίντεο με το Yaris αρχίζουμε από αυτό και βλέπουμε, αν δεν βγει πολύ μεγάλο το βίντεο θα σας πω και για τα άλλα. Το βίντεο αρχικά το συγκεκριμένο το τραβήξαμε Κυριακή, γιατί τι γίνεται. Ο Άγγελος ουσιαστικά που έχει το Yaris δεν είναι από Αθήνα, είναι από Πάτρα. Οπότε ήρθε συγκεκριμένα την Κυριακή, γιατί υπήρχε ένα event για τα Toyota. Οπότε, αφού ήρθε, κανονίσαμε να έρθει και για το βίντεο να κάνουμε πάνω στην Πάνθα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο το The Upgrade. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα βασικά είναι η μέρα που κάνουμε τα γυρίσματα για το Yaris, αλλά εσείς θα το δείτε λογικά σε δεύτερο βίντεο που θα είναι για τα backstage κλπ. Οπότε να σας βάλω και κάποιο παραπάνω υλικό από ό,τι είχε πριν. Οπότε τώρα πάμε πάνω στην Πάνθα να βγάλουμε τα βιντεάκια και τα λέμε μετά. Αποφάσισα να πάμε στην Πάνθα γιατί πάντα είναι πιο ήρεμα. Γι' αυτό αν έχετε δει τα περισσότερα βίντεο που τα κάνω εκεί πέρα, είναι πολύ πιο ήσυχα από οπουδήποτε να πάμε κάπου αλλού και είναι και πολύ ωραίο το περιβάλλον, γιατί να φαίνονται πιο ωραία τα πλάνα και όλα αυτά. Ξεκινήσαμε το μεταξύ, ήταν από αυτές τις μέρες που είχε χαλάσει λίγο καιρό και είχε αρχίσει λίγο να έχει κρύο. Δηλαδή, νομίζω ότι εσείς το βίντεο το είδατε Τετάρτη, το βίντεο γυρίστηκε την προηγούμενη Κυριακή. Οπότε σκεφτείτε, πήγαμε πάνω κανονικά στην Πάνθα, ξεκινήσαμε. Αρχικά το πρώτο που είδα είναι ότι είχε αρκετή κίνηση. Οπότε πλάνα του τύπου πιο γρήγορα, πλάνα με το αυτοκίνητο έξω τα λοιπά, ακυρώθηκαν πολύ γρήγορα. Δεν θα μπορούσε να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί είχε κίνηση. Οπότε δεν θέλαμε ούτε να ρισκάρουμε να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα ή οτιδήποτε. Οπότε ξεκινάμε να πάμε προς την πίσω πλευρά, δηλαδή μετά τον μπάφι. Που είναι πιο ήσυχα συνήθως, γιατί δεν πάει κάποιος. Μέχρι εκεί πάνε περισσότεροι συνήθως, ή πάνε μέχρι το μπάρκο των ψυχών, άντε να πάνε μέχρι το μπάφι και μετά σταματάνε. Οπότε εκεί συνήθως είναι πιο ήρεμο. Καθώς ανεβαίνουμε όμως, άρχισε να πέφτει υπερβολικά η θερμοκρασία, άρχισε να κατεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και σιγά σιγά όταν πήγαμε από την πίσω πλευρά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα χιόνια και είχε αρκετά. Και εκτός ότι η θερμοκρασία πάνω, δηλαδή με τον μπάφι, έφτασε στους 2 βαθμούς και άρχισε το δόστρωμα να μην είναι πλέον στεγνό κτλ. Και να είναι λίγο βρεγμένο και ίσως να πιάνε και πάγο σε κάποια σημεία, σύν ότι είχε πάρα πολύ κίνηση. Μόλις φτάνουμε πάνω ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο που έλεγα να κάνουμε το βίντεο, όπως θα δείτε και θα σας δείξω τώρα στο βίντεο, είχε χιόνια. Δηλαδή στα σημεία που είχαμε σκοπό να κάνουμε τα πλάνα, είχε χιόνι τελείως, δηλαδή είχε χιόνι κανονικά πάνω.
Οπότε δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο και να κάνουμε κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε. Και εσύ είναι ότι δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε μέσα στη μέση του δρόμου να κάνουμε κάποια πλάνα, γιατί πήγαιναν ερχόντουσαν αυτοκίνητα συνέχεια. Συν ότι είχε και ομίχλη. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε οποιοδήποτε, να βγει κάτι ωραίο από εκεί πέρα. Δυστυχώς οπότε δεν κάναμε πολλά πλάνα εκεί πέρα. Ίσα σας έχω τραβήξει που τον τράβαγα ουσιαστικά από την κάμερα την πίσω στο αυτοκίνητο πάνω. Αυτά είναι δηλαδή τα πλάνα που βλέπετε κιόλας. Και οπότε αναγκαστήκαμε, κάναμε μια αναστροφή και ξαναγυρίσαμε προς τα κάτω για να πάμε να δούμε σε κάποιο άλλο σημείο που θα είναι πιο ήσυχα και θα μπορούμε να παρκάρουμε κάπου για να βγάλουμε το αυτοκίνητο. Οπότε κατεβαίνοντας βρήκαμε το σημείο που ήταν λίγο πιο ήσυχα εκεί πέρα, δεν είχε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν και ήρεμα και ήταν και ωραίο σημείο, είχε και λίγο μιχλική βέβαια, αλλά ήταν ok. Αλλά τι γίνεται, μόλις βγαίνω έξω πραγματικά, παιδιά, είχε πάρα πολύ αέρα. Θα σας βάλω λίγο τα πλάνα τώρα, δείτε λίγο. Οπότε πόσο αέρα έχει, είχε πάρα πολύ πραγματικά αέρα και σκεφτείτε αυτή τη στιγμή που προσπαθούσα να τραβήξω πλάνα με τον gimbal, αλλά έπαιρνε τον gimbal και το έστριβε αριστερά-δεξιά, οπότε δεν μπορούσε ούτε αυτό να κρατήσει το πλάνο. Πήγαινε αριστερά-δεξιά συνέχεια, δηλαδή όπου να είναι, προσπαθούσα εγώ να το κρατήσω σταθερό και αυτό να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά σταθερή την εικόνα, αλλά ούτε αυτό μπορούσε. Οπότε πραγματικά κάποια από τα πλάνα κουνιόντουσαν και δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τα πλάνα που ήθελα. Και εκτός από αυτό, είχε πραγματικά, παιδιά, είχε 3 βαθμούς έξω εκείνη τη στιγμή. Πάγωσαν τα χέρια μου. Όντως πάγωσαν τα χέρια μου. Άμα θα δείτε, ο Άγγελος ήταν μέσα μου, λέει: εγώ δεν βγαίνω εδώ πέρα έξω. Γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ κρύο. Οπότε τράβηξε τα πλάνα, αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ ο αέρας. Οπότε έπαιρνε το gimbal. Τα πλάνα δεν μπορούσαν να βγουν πολύ σταθερά, ούτε μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και κάναμε εκεί τα πλάνα. Και μετά για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση που κάναμε για τη συνέντευξη και τα λοιπά, την κάναμε σε πιο κάτω σημείο για να μπορέσει να βγει, να βγουν κανονικά και να μπορούσε να βγει και αυτός έξω να μην έχει τόσο πολύ κρύο και να μπορούσε να μιλήσουμε από 10 κουβέντες. Βέβαια ακόμα και εκεί είχε πάρα πολύ κρύο. Σας είπα εκείνη τις ημέρες ήταν αρκετά κρύος ο καιρός. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πάνω κάτω με το Γιάρης. Σας βάζω λίγο και λίγο backstage από κάποια άλλα σημεία που μιλήσαμε και δεν μπήκανε στο βίντεο, γιατί ήταν αρκετά μεγάλη συνέντευξη, οπότε δεν τα έβαλα όλα. Οπότε δείτε και λίγο και αυτά τα πλάνα. Είναι κάποια πλάνα δηλαδή, που κάναμε και ίσως και κάποια έξτρα που δεν έφτανε ο χρόνος για να μπει, να μην φτάσει πάρα πολύ μεγάλο, γιατί νομίζω έφτασε 24 λεπτά, οπότε να μην πήγαινε 30 και. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το πρώτο βίντεο από το backstage. Σε επόμενο θα σας πω για άλλα. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας. Μια πίστα, δηλαδή μπορείς. Ναι, μπορούμε να το κανονίσουμε και άμα έρθουν και άλλοι να πάμε να παίξουμε στην πίστα. Έτσι. Απλά πράγματα, γιατί να παίζω στον δρόμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Αν το φαρεστείς στην πίστα, που αυτό το κίνητο θέλει πίστα. Θέλει πίστα, γιατί κοίταξε. Το έχω πατήσει και 21.000 χιλιόμετρα. Το έχω μάθει λίγο το αμάξι. Ακόμα δεν ξέρω τίποτα, πιστεύω. Ναι, εντάξει. Να ξέρεις. Το έβγαλε τώρα, λέει, και ένα βελτιωτικό σασμάν 7. Το έβαλα χθες το βράδυ και το είδα. Πατάει με τετάρτη από τα 30 χιλιόμετρα και ξεκινάει και γράφει. Λέω, τι κάνει ο τύπος εδώ πέρα. Πολύ πιο κοντό. Πολύ πιο κοντό. Δεν ξέρω, θα με κούραζε 7. Αλλά είναι Συριακό εκείνο. Αν είναι Συριακό δεν πειράζει. Τώρα άλλο, τώρα αυτά πάνε για την Toyota. Πουλάει ένα αμάξι χωρίς Συριακό. Ρε φίλε, είναι αγωνιστικό, θέλω Συριακό. Είναι 1280 κιλά. Γιατί τα βάλανε ανθρακονήματα αυτά? Μόνο για το βάρος? Γιατί όταν φεύγει το βάρος από πάνω, το κέντρο βάρους πάει κάτω. Αν μπεις μέσα και σε στρίψω, δεν θα το πιστεύεις. Τα νομίζεις ότι έχεις μπει σε Ferrari και άλλες πως στρίβει έτσι.
Είναι ερπετό το αυτοκίνητο. Ερπετό. Ούτε αναρτήσεις, να βάλεις άλλες χρειάζεται. Ήταν να αναφέρω και ένα φιλαράκι, αλλά δεν ήρθε με το... Πήγαμε το γιοτάκι δε σήμερα. Με τι? Με το GTR, τι με τι. Αυτό άλλη φορά, άλλη φορά. Αυτό είναι. Αυτό είναι κουβάς. Αυτό μπροστά σε εκείνο είναι κουβάς. Εκεί πήγαμε σε άλλο επίπεδο τώρα, εντάξει. Άστο, τώρα δεν συγκρίνεται τώρα με το ένα μετάλλο. Εκεί ανεβήκαμε πολύ, εντάξει. Εντάξει. 50, 212. Ναι. 260, 575. Η απόσταση είναι μεγάλη. Μία τουρμπίνα, δύο τουρμπίνες. Υπάρχουν πολλά. Το έχεις πάρει αυτό καθόλου? Άλλο. Δαγκώνει. Το φοβάσαι. Όταν σου λέω τα μάξι, το φοβάσαι. Πρέπει να είναι και δύσκολο, εντάξει. Το φοβάσαι. Εκτός ότι δεν το ξέρω, δεν θα το πάρω το άλλο τα μάξι. Ναι, όπως μου το σπάσει. Φοβάσαι, μου λέει άνοιξε μέσα κι αυτό. Άνοιξε έτερο, μαλάκα μου λέει. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, βλέπεις 190 χιλιόμετρα. Λες, τι έγινε εδώ, χάμω, ρε φίλε. Και τώρα δεν οδηγάω. Δεν το λέει υποτιμητικά. Κανα Fiat. Ναι. Ίσα ίσα. Που τα Fiatάκια στα λεφτά τους είναι τα πιο τίμια. Και να ζητήσω συγγνώμη από τα γερμανικά. Το πήρα για τα BMW αυτό εδώ. Οπότε όπου με βλέπετε BMW να κάνετε στην άκρη. Είναι κρίμα. Και τώρα κάτι κάτω στα χίλια έχουν δώσει και δεν πιάνετε. Όπως είπαμε όμως, εντάξει, είναι τουλάχιστον καλά. Είναι ο καθένας ό,τι του αρέσει. Έχει ποιότητα και το BMW, δεν σου λέω εγώ αυτό. Αλλά όταν βλέπω ένα αμάξι 50.000 ευρώ BMW και έχει τα φρένα που έχει το δικό μου το χιλιάρι, εξενερώνω ρε φίλε, έχει 50 χιλιάρικα. Εδώ πέρα τουλάχιστον με 50 χιλιάρικα μου βάλανε 365 φρένα. Σταματάω και τον από πίσω. Δοκιμασμένα. Από εδώ το βάζεις. Τώρα τα έχω ενεργοποιήσει όλα. Και το γυρνάω τώρα στο sport, στο 3070. Που είναι μόνο για να βάσεις. 70 πίσω, ε. Ναι, κατάφερα να το υπερθερμάνω, να ξέρεις. Μου γράψε, πάτε μόνο με μπροστινή κίνηση, έχει υπερθερμασία τετρακίνηση. Σταματάω, σβήνω. Είναι ηλεκτρικό και το διαφορετικό το πίσω. Ναι, τρία διαφορετικά. Σβήνω, βάζω 50-50, όλα οκ, μου λέει, φύγε. Η θερμοκρασία δεν το συζητάμε, δεν έχει ανεβάσει ποτέ. Καλά, εντάξει, μου δεν λέω για θερμοκρασία εδώ, για κάτω βαλβολίνες. Εντάξει, χώμα, το έκανα δύο ώρες, το έλειωσα. Χώμα. Ήταν, το έβαλα χώμα.